Δώστε μας λίγο την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα. Είναι υποπλήρη έλεγχο ευτυχώς η φωτιά. Η πυροσβεστική έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά χθες βράδυ και μέχρι το πρωί είχε τεθεί υπό έλεγχο και τώρα κάνουν συνεχώς ρήψεις στα εναέρια μέσα, δύο ελικόπτερα, για να σβήσουν τις μικροαιστείες τις οποίες υπάρχουν. Οπότε δεν χρειάστηκε να τεθεί και σε εφαρμογή το μήνυμα μέσω του 112 από αυτές τις 8 περιοχές να εκενωθούν χωριά ή ξενοδοχεία. Δεν εκενώσαμε κανένα χωριό. Ναι. Ήταν ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Ναι. Δεν εκενώσαμε κανένα χωριό τελικά. Καμία τοπική κοινότητα, ευτυχώς. Ναι. Δεν χρειάζεται. Η φωτιά κινήθηκε ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές που γνωρίζαμε από χθες, κύριε Ταταράκη, δηλαδή Ακούμια, Σταυτούρια, ναι, ναι, Άγιος Παύλος, Αγία Παρασκευή, Τριόπερτα. Ναι, πήγαινε. Ναι. Όλη αυτή η περιοχή από Ακούμια ξεκίνησε 6 χιλιόμετρα έξω από τα Ακούμια, ναι, προς Τριόπετρα, ναι, ο δρόμος που είναι προς Τριόπετρα. Και είναι όλες αυτές τις περιοχές που είπατε, ήταν επικίνδυνες. Αναλόγως τον άνεμο θα μπορούσαν να επεκταθεί σε αυτές τις περιοχές. Ο άνεμος πήγαινε προς Ακτούρια και εκεί δόθηκε μεγάλη μάχη σε ένα αγροτικό δρόμο και έσβησε το μέτωπο και έτσι σταμάτησε η κυρία. Κύριε Ταταράκη, αγροτικές καλλιέργειες, ναι, ή δασικές εκτάσεις? Η πληγή είναι πάντα πληγή, αλλά ρωτάω διευκρινιστικά. Χορτολιβαδικές εκτάσεις καλλιέργειαν, δεν κάηκε καμία, πολύ ελάχιστα ελαιόδεντρα, πάρα πολύ ελάχιστα, ναι, δεν είχαμε, μόνο χορτολιβαδικές εκτάσεις. Μάλιστα, χορτολιβαδικής εκτάσεις ως επιτοπλίστων, υποπλήρη έλεγχο, ναι, η φωτιά. Παραμένει ωστόσο όλη, ναι, η δύναμη της πυροσβεστικής στην περιοχή. Βέβαια. 31 οχήματα, ναι, 31 οχήματα είχαν έρθει με 130 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα τμήματα, 14 πυροσβεστικά οχήματα από το Δήμο Αγίου Βασιλείου Μικρά, 4 υδροφόρες από την περιφέρεια, 1 υδροφόρα από το Δήμο Αγίου Βασιλείου, συν ότι είχαμε και από το Ρέθυμνο εθελοντές οι οποίες βοήθησαν στην κατάθεση, όπως και ένα πυροσβεστικό από τον Αποκόρονα, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους αυτούς που βοήθησαν στο να έχουμε αίσιο αποτέλεσμα. Οι ζημιές μόνο υλικές, δεν χρειάστηκε κάποιος άνθρωπος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο? Όχι, καθόλου, τίποτα. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό μέσα σε όλα αυτά και βέβαια απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί και ο δείκτης επικινδυνότητας σήμερα εξαιτίας των καιρικών συνθήκων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ένας Δήμος ο οποίος έχει πληγεί και στο παρελθόν και δυστυχώς οι μνήμες που ξυπνούν δεν είναι και οι καλύτερες. Αφήστε το έτσι όπως το λέτε, ακριβώς είναι. Ευτυχώς είχαμε αίσιο τέλος αυτή την πυρκαγιά. Παρότι έδειχνε ότι ήταν ανεξέλεκτη, τελικά ελέγχθηκε. Και εδώ πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στην πυροσβεστική. Δουλέψανε πάρα πολύ επαγγελματικά αυτή τη φορά. Καλά κάνετε και τα αναφέρετε όλα αυτά, γιατί τον μπράβο ποτέ δεν έβλεψε και κανέναν όταν δουλεύει πραγματικά, κύριε Ταταράκη. Έτσι, πραγματικά, ναι. Ωραία. Επειδή είμαστε πολύπαθρος Δήμος και επειδή έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές, ειδικά εγώ σαν δήμαρχος έχω αντιμετωπίσει, ήταν μία από τις πάρα πολύ καλές κατασβέσεις που έδρασε η πυροσβεστική. Έχετε αναφορές για ζημιές σε ζωικό κεφάλαιο ίσως? Δεν υπάρχουν, από ό,τι δείχνουν δεν υπάρχουν. Μόνο συγγνώμη γιατί με παίρνουν τηλέφωνο από το Δήμο. Ωραία, εντάξει, την καταλαβαίνουμε την ανάγκη αυτή. Καλημέρα. Ναι, ναι.